θα πει ο Μητσοτάκης στο τέτα-τέτ με τον Ερντογάν. Η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το μεταναστευτικό. Επιχείρηση συγκοινωνούν τα δοχεία. Πώς δρούσε το κύκλωμα παιδικής και εκδικητικής πορνογραφίας. Ανάμεσά τους, μαθητές λυκείου. Ακόμα ένας διαξηφισμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο με φόντο το παραλιακό μέτωπο της Γαρίτσας. Πρώτο μπυλώνει υπογραφή της σύμβασης, λέει ο Μανώλης Ορφανουδάκης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της στέγης του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, που είχε υποστεί σοβαρές φθορές από την φωτιά της 12ης Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού του πλαισίου των ελληνοτουρκικών σχέσεων μπορεί να αποτελέσει συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θα γίνει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Πρωθυπουργός, μπορεί να χαραχθεί ένα μονοπάτι επαναπροσέγγισης, καθιστώντας βέβαια σαφές πως η Ελλάδα δεν κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές της. Στην Αθήνα δεν έχουν αυταπάτες πως θα υπάρξει πλήρης αλλαγή της τουρκικής πολιτικής, ωστόσο επιλέγουν να βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Μετά την διπλωματία των σεισμών, είχε άλλωστε βελτιωθεί και το κλίμα, και αυτό φαίνεται από την εξαιρετικά περιορισμένη παραβατική δραστηριότητα από την τουρκική αεροπορία, αλλά και από το ότι υπάρχει καλύτερη συνεργασία στο μεταναστευτικό. Αυτό το οποίο απομένει να διαπιστώσουμε στη συνάντηση στο Βίλνιους είναι κατά πόσο η Τουρκία πραγματικά θέλει να γυρίσουμε σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε, υπάρχει και μια θετική ατζέντα, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, των ναυτιλιακών υποθέσεων, του περιβάλλοντος και άλλα, που μπορεί να φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες. Μάλιστα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως επαφές μεταξύ των δύο χωρών θα υπάρξουν όχι μόνο σε επίπεδο ηγετών, αλλά και μεταξύ των υπουργών. Οι επαφές αυτές δεν θα είναι μόνο σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, αλλά θα επεκταθούν και σε επίπεδο των συναρμόδιων Υπουργείων για τη διαχείριση του προσφυγικού, είτε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είτε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πάντως, η ελληνική πλευρά πηγαίνει με μια ξεκάθαρη θέση στη Λιθουανία για τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει είναι πως για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το ένα βασικό ζήτημα το οποίο αποτελεί την κύρια διαφορά μας με την Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιλυθεί μόνο με σχέσεις καλής γειτονίας και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Καθιστώντας σαφές πως ζητήματα αποστρατικοποίησης των νησιών, ζητήματα κυριαρχίας και διαρχικών δικαιωμάτων είναι έξω από το πλαίσιο της συζήτησης με την Τουρκία. Χωρίς να καταστεί εφικτή η υιοθέτηση κοινών συμπερασμάτων στο μεταναστευτικό, ολοκληρώθηκε χθες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, καθώς Ουγγαρία και Πολωνία δεν απέστειναν τις εντάσεις τους. Από τις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων πως πολύ μεγάλη σημασία αποδίδω στην ανάγκη να τσακίσουμε τα δίκτυα των διακινητών, έτσι ώστε ευάλωτοι μετανάστες και πρόσφυγες να μην μπαίνουν καν σε βάρκες ή σε σαπιοκάραβα για να ξεκινούν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι. Παράλληλα, τόνισε πως τα τελευταία 4 χρόνια, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, πολύ λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο, ακριβώς επειδή πολύ λιγότερες βάρκες ξεκίνησαν, γιατί ήξεραν ότι η πιθανότητα να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό ήταν εξαιρετικά μειωμένη. Υπογράμμισε ακόμα πως πρέπει να συνεργαστούμε και με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και να βρούμε τρόπους ώστε οι διακινητές να αποθαρρύνονται από το να βάζουν αυτούς τους ανθρώπους στις βάρκες, να μην ξεκινάει καν το ταξίδι. Ή αν ξεκινήσει, να εντοπίζονται αυτές οι βάρκες και αυτά τα σαπιοκάραβα πολύ κοντά στις ακτές της Λιβύης, ώστε να μπορούν με ασφάλεια να επιστρέψουν εκεί. Όσον αφορά στην Τουρκία, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να είναι σύμμαχος στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και υπενθύμησε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει πολλά δισεκατομμύρια για να στηρίξει την Τουρκία και ενδεχομένως να διαθέσει κι άλλα, καθώς στην αναθεώρηση του πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υπάρχει πρόσθετη πρόβλεψη. Αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα κληθεί να εκτιμήσει την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος. Τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εξετάσουν το χρονοδιάγραμμα των διεργασιών για την εκλογή νέου Προέδρου, αλλά και να αποφασίσουν τον οδικό χάρτη των διαδικασιών. Ερώτημα παραμένει εάν θα εμφανιστεί την Κυριακή ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος Αλέξη Τσίπρας. Τη Δευτέρα θα εμφανιστεί όμως σίγουρα στη Βουλή, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να στηρίξει το κόμμα.
Υπενθυμίζεται ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ μέχρι τις 6 Ιουλίου, οπότε θα εκφωνηθούν οι προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει εκλέξει και νέο πρόεδρο. Οι πιθανότητες δίνουν την Όλγα Γεροβασίλη, που έχει άριστη στενή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και καλούς διάβλους με τα εσωτερικά ρεύματα, αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Και το πιο σημαντικό που μένει να καθοριστεί είναι ο χρόνος, αλλά και το περιεχόμενο του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Τα 5 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που σύμφωνα με πληροφορίες θα θέσουν υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος, είναι Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξης Χαρίτσης, Διονύσης Τεμπονέρας, Ευκλήδης Τσακαλώτος, αλλά και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια αναρρύθμιτους πονοκεφάλους στη Κουμουνδούρου. Η Έφη Αχτσιόγλου θεωρείται μια ισχυρή υποψηφιότητα, καθώς η ίδια αναδείχθηκε στην κομματική ιεραρχία από τον Αλέξη Τσίπρα. Ανήκει στην τάση των λεγόμενων προεδρικών, ωστόσο φαίνεται πως δεν αποκλείεται να πάρει την έγκριση της αριστερής τάσης της ομπρέλας. Ήταν υποψήφια βουλευτής επικρατείας στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015, ενώ έχει περάσει από κομματικά όργανα ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Έχει διατελέσει υπουργός εργασίας από το 2016 έως το 2019. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 τοποθετήθηκε στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και μπήκε στη Βουλή, οπότε και ο Αλέξης Τσίπρας της χρήζει επικεφαλής του κρίσιμου τομέα των οικονομικών. Επανεξελέγει στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 στον δυτικό τομέα της Αθήνας. Αλέξης Χαρίτσης, το όνομά του επίσης προερχόμενο από τη γενιά των 40ηδων του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Έφη Αχτσιόγλου, Αλέξη Χαρίτση, είναι από τα ονόματα που έχουν ακουστεί για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διατελέσει Υπουργός Εσωτερικών, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και Υφυπουργός Οικονομίας από το 2016 έως το 2019. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας και στις 16 Ιουλίου 2019 ορίστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020. Στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 ανανέωσε τη βουλευτική του θητεία. Διονύσης Τεμπονέρας. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, γιος του αγωνιστή που έγινε σύμβολο για την αριστερά Νίκου Τεμπονέρα, θεωρείται από πολλούς το νούμερο ένα ανερχόμενο στέλεχος της νέας γενιάς, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εκ των κορυφαίων σε ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ενώ πρόσφατα ορίστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του Μαΐου. Ωστόσο, νέος σε ηλικία μάχημος εργατολόγος, ο οποίος δεν ήταν υποψήφιος στις τελευταίες κάλπες, κρατά μέχρι στιγμής κλειστά τα χαρτιά του. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ευκλήδης Τσακαλώτος, στέλεχος πρώτης γραμμής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ηγετικό μέλος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης της Ομπρέλας. Ήρθε αρκετές φορές σε διαφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, εκπροσωπώντας την αριστερή τάση, ωστόσο πάντοτε ο μέχρι χθες πρόεδρος του κόμματος φαίνονταν να τον εκτιμά ιδιαιτέρως. Ο έμπειρος πολιτικός με το εντυπωσιακό βιογραφικό και το φλεγματικό χιούμορ συνδέθηκε με την στροφή του κόμματος στο ρεαλισμό όταν διαδέχθηκε τον Γιάννη Βαρουφάκη στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών το 2015, θέση στην οποία παρέμεινε έως τις εκλογές του το 2019. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος θεωρείται από τα στελέχη που θα εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν στο νέο ΣΥΡΙΖΑ και το μόνο που μένει είναι να ξεκαθαριστεί το ποια θέση θα διεκδικήσει. Παύλος Πολάκης. Μεταξύ των προσώπων που δεν αποκλείεται να διεκδικήσουν την καρέκλα είναι και ο Παύλος Πολάκης. Ο αψής Φακιανός είχε αναπάντεχες εκρήξεις που προκάλεσαν σκηνές απείρου κάλους εντός και εκτός Βουλής και πριν αλλά και μετά τη θητεία του ως αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Ως απλός βουλευτής, ο Παύλος Πολάκης έχει προκαλέσει άφθονους πονοκεφάλους στο κόμμα, ενώ πρόσφατα φλέρταρε με τη διαγραφή του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απαράδεκτη ανάρτηση επικήρυξη σε βάρος δικαστών και δημοσιογράφων, καθώς, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, είχε απόψεις του για εκτός κεντρικής γραμμής. Κατά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τάζονται κατά πλειοψηφία οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο ΣΤΑΡ. Η ερώτηση είχε γίνει σε έρευνα πριν από δεύτερες κάλπες, καθώς φημολογούνταν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει μια τέτοια επιλογή. Στο σύνολο των πολιτών, υπέρ της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα τάσεται το 54,9%, με το 35,8% να δηλώνει ναι και το 19,1% μάλλον ναι. Μάλλον όχι δηλώνει το 9,4% και όχι το 21,1%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ δηλώνει το 14,6%. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πάντως, η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα έχει ελάχιστη στήριξη. Ναι και μάλλον ναι, δηλώνει το 19,8%, ενώ κατά μιας τέτοιας εξέλιξης δήλωσε το 76,3%.
Θέλουμε ένα αυτόνομο σύστημα υγείας επαρκώς στελεχωμένο, διερωτάται ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλικός Αυλονίτης, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το ΕΚΑΒ. Υπογράμμισε ότι ως πολιτική παράταξη θα συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας. Η αντιμετώπιση των αναγκών στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας αποτελούν άμεση προτεραιότητα της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σκοπεύει πάντως να εφαρμόσει ένα νέο σχέδιο για την αναμόρφωση του ΕΚΑΒ, ώστε να συμβαδίζει με τις δηλώσεις Μητσοτάκη προεκλογικά ότι ο φορέας δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλες αναμονές. Γι' αυτό και προωθείται χωρίς καθυστέρηση νομοθετική διάταξη με την οποία θα προβλέπεται η κάλυψη των κενών στις απομακρυσμένες περιοχές από προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων μετά από ταχύρυθμη εκπαίδευση, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες βάρδιες των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ σε 24-ωρη βάση. Παράλληλα, αναμένεται να προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες σε νέες συμβάσεις με ιδιωτικά ασθενοφόρα ώστε να μεταφέρουν ασθενείς από τα νοσοκομεία όλης της χώρας στα σπίτια τους. Ήδη, άλλωστε, με βάση την υπουργική απόφαση, ιδιωτικά ασθενοφόρα διακομίζουν ασθενείς από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ όταν έχουν πάρει εισιτήρια προς τα σπίτια τους, ώστε να μην απασχολούν το ΕΚΑΒ και τα επίγοντα. Σε ό,τι αφορά τα μεικτά πληρώματα στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλούν την έντονη αντίδραση των εργαζομένων που θεωρούν ότι μόνο με προσλήψεις για σωστών μπορεί να λυθεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις διακομιδές. Την αντίθεσή του εξέφρασε όμως, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, και ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Αυλονίτης. Επανειλημμένα έχουμε, και εγώ προσωπικά αλλά και το κόμμα μου, είχαμε προειδοποιήσει το πρόβλημα, είχαμε καταγγείλει κινήσεις θεσμικού χαρακτήρα ότι εκτός από το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της δημόσιου συστήματος υγείας, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο τμήμα του, ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλημα και με το ΕΚΑΒ. Μάλιστα, κατά το παρελθόν, ο κύριος Πλεύρης είχε θεσμοθετήσει με μετροπολογία τη δυνατότητα στους διοικητές των ΥΠΕ να μπορούν να συμβάλλονται με ιδιωτικές κλινικές έτσι ώστε να βοηθούνται να βοηθείτε το ΕΚΑΒ στις επιμέρους υγειονομικές περιφέρειες. Άρα δεν με εκπλήσει το γεγονός αυτό. Πρέπει κάποτε η κοινωνία να απαντήσει, θέλουμε εθνικό σύστημα υγείας ή θέλουμε ιδιωτικοποιημένη την υγεία. Θέλουμε να μας βοηθάνε στο ΕΚΑΒ οι πυροσβέστες ή, εν πάση περιπτώσει, ο στρατός. Ή θέλουμε να έχουμε ένα αυτόνομο εθνικό σύστημα υγείας εξοπλισμένο και ταυτόχρονα επαρκώς τελεχωμένο. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό ερώτημα. Σε αυτό εμείς ως κόμμα έχουμε απαντήσει καιρό τώρα και θα συνεχίσουμε με πάθος να αγωνιζόμαστε για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ και τον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ. Με τις καραμπόλες της τελευταίας στιγμής που μάλιστα επηρεάζουν ελαφρώς και την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων να έχουν ξεκαθαρίσει, η Βουλή είναι έτοιμη και περιμένει τους εκλεγμένους για μία ακόμα τετραετία. Με βάση τις τελικές καταστάσεις που έφτασαν στη Βουλή από τον Άριο Πάγο, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την ισχυρή και άνετη πλειοψηφία των 158 βουλευτών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στις 47 έδρες, μία λιγότερη από την αρχική κατανομή και τρεις από τον μικρότερο αριθμό που απαιτείται για να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τις 32 έδρες, ενώ το ΚΚΕ κερδίζει την έδρα, που χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ανεβαίνει στις 21, ενώ Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας μένουν στις 12, 12, 10 και 8 έδρες αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα, η Νέα Δημοκρατία χάνει την έδρα στο Επικρατείας της Μαρίας Πολύζου, του Σταμάτη Πουλή στη Δυτική Αττική και του Γιώργου Αμυρά στα Ιωάννινα. Στον Αντίποδα κερδίζει στην Β' Πειραιά με τον Γιάννη Τραγάκη, στις Σέρες με τον Θόδωρο Λενταρίδη και στην Α' Αθηνών με τον Άγγελο Συρίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει την έδρα του Κωνσταντίνου Καρπουκτσή στις Σέρες, ενώ το ΚΚΕ κερδίζει τη Δυτική Αττική με τον Χρήστο Τσοκάνη και στα Ιωάννινα με τον Νίκο Έξαρχο. Ο Περισσός χάνει την έδρα του Γιώργου Πέρου στον δυτικό τομέα της Αθήνας. Η Νίκη χάνει την έδρα του Δημήτρη Νατσιού στην Α' Αθηνών, αλλά κερδίζει έδρα στον δυτικό τομέα με τον Ανδρέα Βαρύλα, ενώ η Πλεύση κερδίζει την έδρα στο Επικρατείας με τον Αλέξανδρο Καζαμία, αλλά χάνει την έδρα της Β' Πειραιά του Χρήστου Αρίδα. Παράλληλα, τη Δευτέρα στις 11 το πρωί θα ορκιστούν στην Ολομέλεια οι 300 νέοι βουλευτές. Εκεί τα μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και τις θέσεις που θα έχουν την επόμενη τετραετία, αφού τότε αναμένεται να τους γίνει γνωστή και η νέα χωροταξία. Τα 8 κόμματα θα λάβουν και νέα γραφεία με τον Αλέξη Τσίπρα να αποκτά δικό του εντός του Μεγάρου της Βουλής ως πρώην Πρωθυπουργός εν ενεργεία βουλευτής.
Το πρωί της Τρίτης αναμένεται η Βουλή να εκλέξει και το νέο της Προεδρείου με τον Κωνσταντίνο Τασούλα να διεκδικεί τη δεύτερη τυπικά τρίτη θητεία του στην θέση του Προέδρου. Το 2019 είχε λάβει 283 ψήφους. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα για τα πρόσωπα που θα προταθούν από τα κόμματα. Στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως θα υπάρξουν αλλαγές, καθώς στη θέση του Νικήτα Κακλαμάνη πιθανότατα να πάρει ο Γιάννης Πλακιωτάκης και του Χαράλαμπου Αθανασίου ο Γιώργος Γιοργαντάς, ενώ αναμένεται να παραμείνει ακλόνητος ο Θανάσης Μπούρας. Στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό το τοπίο αναφορικά με τη θέση αντιπροέδρου, καθώς δεν είναι βέβαιο πως η Μερόπη Τζούφη θα τη διατηρήσει. Και στο ΠΑΣΟΚ πάντως αναμένουν την απόφαση του Νίκου Ανδουλάκη για το αν θα συνεχίσει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Το ΚΚΕ παραδοσιακά επιλέγει τον Γιώργο Λαμπρούλη, ενώ η ελληνική λύση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα θυσιάσει τον μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κώστα Χίτα. Αντιπροέδρους έχουν δικαίωμα να προτείνουν και τα υπόλοιπα κόμματα με τους Σπαρτιάτες, ωστόσο να πέφτουν σε διακομματικό τείχος, αφού ο υποψήφιός τους δεν θα συγκεντρώσει τις 75 ψήφους που απαιτούνται για την εκλογή. Εφόσον όλες οι διαδικασίες ολοκληρωθούν, το μόνο που θα μένει για την εκκίνηση του κοινοβουλευτικού έργου και η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης το τρίμερο 6 έως 8 και η παραοχή της ψήφου εμπιστοσύνης. Μεταβιβάσεις ακινήτων, MyHealth, ένταξη περισσότερων υπηρεσιών στο gov.gr. Αποτελούν προτεραιότητες του σχεδιασμού του νέου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου. Εξάλλου, το στίγμα των πρώτων σε σειρά βασικών έργων δράσης έδωσε ο κ. Παπαστεργίου από την πρώτη κιόλας ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του στην τελετή παραλαβής, δηλώνοντας ότι στο στόχαστρό του βρίσκεται η εξυπηρέτηση των πολιτών και πως θα μπορέσουμε μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν ότι τελικά υπάρχουν άνθρωποι, δομές, υποδομές, οι οποίες σκέφτονται όλο το 24ωρο για εκείνους. Στις πρώτες κινήσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης φαίνεται να είναι η ανακοίνωση του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτου, ο οποίος είναι έτοιμος να βγει από το σιρτάρι. Σε πρώτη φάση, το ψηφιακό σύστημα θα λειτουργήσει πιλωτικά και θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι συμβολιογράφοι και να αντλήσουν ψηφιακά τον όγκο χαρτιών που ζητούν από τους πολίτες. Εφόσον το ακίνητο του ενδιαφερόμενου πολίτη είναι χτηματογραφημένο και τακτοποιημένο, ο συμβολιογράφος θα μπορεί να αντλήσει όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα τα οποία αφορούν το ακίνητο, αυτόματα από την πλατφόρμα. Ο ψηφιακός ιατρικός φάκελος που βρίσκεται στην εφαρμογή MyHealth App περιλαμβάνει πέραν των ιατρικών παραπεμπτικών και των ψηφιακών ραντεβού στον προσωπικό γιατρό και τις εξετάσεις τις οποίες έχει υποβληθεί ο πολίτης. Μάλιστα, εμπλουτίζεται από νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα μέσω του gov.gr ή εναλλακτικά μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα MyHealth, όπου οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν αποτελέσματα εξετάσεων και πιστοποιητικά νοσηλείας ή επίσκεψης. Στόχος του Υπουργείου είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος, όπου θα καλύπτεται το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών δομών υγείας. Διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023, ενώ το ιστορικό εξετάσεων και νοσηλιών θα πηγαίνει σε βάθος πολλών ετών. Σε ακόμη ψηλότερη τροχιά, επιδιώκει να βάλει την ψηφιοποίηση του κράτους ο κ. Παπαστεργίου, έχοντας ως στόχο να αυξήσει σε 5.000 τις υπηρεσίες του gov.gr, της ενιαίας ψηφιακής πύλης του κράτους, προκειμένου οι συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο να γίνονται από απόσταση. Ο σχεδιασμός προβλέπει να έχει ψηφιοποιηθεί και ενταχθεί στο gov.gr περισσότερο από το 90% των υπηρεσιών του κράτους. Να σημειώσουμε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα, από τις 501 ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr μετρά 1.556 υπηρεσίες. Αυτός ο τριπλασιασμός μεταφράστηκε σε περίπου 100 φορές περισσότερες συναλλαγές με το δημόσιο και άρα λιγότερες ουρές τις οποίες δεν χρειάστηκε να περιμένουν οι πολίτες. Άξιζε να επισημάνουμε ότι ο κ. Παπαστεργίου θα δώσει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα και σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε κλάδους όπως η τηλεϊατρική με χειρουργία εξ αποστάσεως αλλά και η αυτοκίνηση, καθώς οχήματα όπως και τα φορτηγά θα μπορούν να κινούνται χωρίς οδηγό. Ενώ στην ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η ψηφιοποίηση των Δήμων, καθώς όπως τόνισε τα 90 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και τα 232 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν σε έργα που έχουν ανάγκη οι Δήμοι. Νέα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την πανελλαδική αστυνομική επιχείρηση Συγκοινωνούν τα Δοχεία, που αφορά την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων και της εκδικητικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Θυμίζω ότι και στην Κέρκυρα εντοπίστηκε υλικό. Σοκ και οργή προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένοι εκ των φερόμενων ως δραστών ήταν μαθητές λυκείου. Δεν ξέραμε ότι κάναμε κάτι κακό. Ένα χαρτζιλίκι θέλαμε να βγάλουμε, φέρεται να είπαν στους αστυνομικούς οι ανήλικοι που εμπλέκονται στην υπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες του ενικός.gr. Συγκεκριμένα σε αυτούς τους σερβερς, οι χρήστες είτε πολλούσαν είτε αντάλλασαν το φρικιαστικό υλικό.
Από τη δικογραφία στα κανάλια γενική συζήτηση ή ελεύθερου περιεχομένου αυτών των σερβερ, οι χρήστε γνωστοποιούσαν το υλικό που κατήχαν και ζητούσαν την επικοινωνία μέσω προσωπικών μηνυμάτων, προκειμένου να προχωρήσει η αγοροπολισία ή και η ανταλλαγή των επίμαχων αρχείων. Προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερα άτομα σε αυτή τη διαδικασία, οι χρήστες αυτοί είτε δημοσίευαν τα ονοματεπώνυμα των ανηλίκων ή και ενηλίκων θυμάτων για τα οποία διέθεταν σχετικό πορνογραφικό υλικό, προσδιορίζονταν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και την πόλη που αυτά διαμένουν, είτε αντιστοίχιζαν το υλικό που κατήχαν με συγκεκριμένα διαδικτυακά προφίλ σε άλλα δημοφιλέστερα social media, ώστε να είναι δυνατή και η μελλοντική απευθείας επικοινωνία των παραληπτών με τα ανήλικα ή και τα ενήλικα θύματα, προκειμένου ενδεχομένως να τα εκβιάσουν για τη λήψη χρηματικών ποσών ή για επιπλέον υλικό. Το συνολικό επίμαχο υλικό των ανήλικων και ενηλίκων θυμάτων εμπλουτιζόταν και ανανεωνόταν σε τακτική βάση από τους δημιουργούς των δωματίων επικοινωνίας και τους απλούς χρήστες αυτών των σερβερς, ώστε να είναι πρόσφοροι ή διαρκής αγοροπολισία ή και ανταλλαγή του ταυτόχρονα σε όλους τους διακομιστές, όπως αναφέρει το διαβιβαστικό. Οι δημιουργοί, διοκτήτες, διαχειριστές των σερβερς ζητούσαν διάφορα χρήματα από τους χρήστες της τάξης από 5 έως 35 ευρώ, που οι ενδιαφερόμενοι τα κατέλαβαν μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών προκειμένου. Είτε να αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρο το υλικό που βρίσκονταν αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων κάθε σερβερ, είτε να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση σε κλειδωμένα κανάλια όπου βρισκόταν ομαδοποιημένο το συγκεκριμένο υλικό ή κατηγοροποιημένο με βάση προσωπικά στοιχεία θύματος ή αναπεριοχή κατοικίας του, είτε για να τους παρέχουν υπερσυνδέσμους με ολόκληρο το επίμαχο υλικό από όπου μπορούσαν να το φορτώσουν, συνήθως ήταν αποθηκευμένο σε cloud. Όλα τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια εκδόθηκε σχετική διάταξη του αρμοδίου εισαγγελέα και κατόπιν αυτού σχετικό βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για την Διενέργεια Ανακριτικής Διείσδυσης σε μέρος των επίμαχων σερβερ, ώστε αρχικά να διαπιστωθεί ο όγκος του διαμοιρασμού του υλικού που κατέχουν οι δράστες, καθώς και για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των θυμάτων που απεικονίζονται στους σερβερ αυτούς. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, οι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος απέκτησαν πρόσβαση σε κανάλια των εμπλεκομένων σερβερ και στο πορνογραφικό υλικό το οποίο είχε αποθηκευτεί είτε τοπικά είτε σε cloud storage μέσω υπερσυνδέσμων. Από τη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων που ακολούθησε και βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα, έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 30 ενήλικα θύματα ηλικίας 13 έως 17 ετών, καθώς και τουλάχιστον 10 ενήλικα θύματα revenge porn. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους σερβερ εντοπίστηκαν δημοσιεύσεις προσκλήσεις για συμμετοχή των χρηστών και σε άλλους σερβερ, με συναφές περιεχόμενο και τρόπο δράσης. Η δημιουργία διακομιστών τέτοιου είδους γινόταν σε τακτική βάση και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν συμπληρωματικά ή υποστηριχτικά στους αρχικούς διακομιστές. Για τους συνολικά 44 σερβερ, όπου λάμβαναν χώρα οι αξιόπινες πράξεις, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία της δίωξης τόσο με την επίμαχη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του τμήματος Homeland Security Investigation στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όσο και με την εταιρεία νεφοϋπολογιστών λογαριασμών, όπου δημοσιεύθηκαν υπερσύνδεσμοι από όπου προέκυψαν ηλεκτρονικά ίχνη και στοιχεία για τους χρήστες, διαχειριστές και τους χρήστες επισκέπτες των διακομιστών. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι για πολλούς χρήστες επισκέπτες των εν λόγω διακομιστών είχε διαβιβαστεί πληροφορίες από αρχές του εξωτερικού στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, οι οποίοι δημοσίευσαν στους υποδιερεύνηση διακομιστές πολλά αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Τα δεδομένα αυτά τέθηκαν εκ νέου υπόψη της Αγγελίας και από την περαιτέρω αλληλογραφία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου προέκυψαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων ατόμων, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας τους και οι συνδέσεις διαδικτύου που είχαν. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 32 ατόμων, 31 Ελλήνων και ενός Αλλοδαπού, από τους οποίους οι 6 συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία μέσω διαδικτύου. Ακολούθησαν έρευνες της Ελλάς, παρουσία δικαστικών λειτουργών, το διάστημα από 16 Ιουνίου 2023 μέχρι 26 Ιουνίου 2023 σε σπίτια των εμπλεκομένων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθο, Καλαμάτα, Χαλκιδική, Δράμα, Κομοτηνή, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Καρδίτσα, Βόλο, Φάρσαρα, Αλιβέρι, Θήβα και Ρόδο. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32 κινητά τηλέφωνα, 39 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, 3 φορητά μέσα αποθήκευσης USB, 2 κάρτες μνήμης τύπου SD, 11 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 1 τάμπλετ. Από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα ψηφιακά επιστήρια, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των ατόμων στην υπόθεση, ενώ σε πολλά από αυτά βρέθηκε τοπικά αποθηκευμένο ή σε νεφοϋπολογιστικούς λογαριασμούς πλήθος υλικού, φωτογραφίες και βίντεο αναγνωρισμένων ταυτοποιημένων ανηλίκων θυμάτων και εκδικητικής πορνογραφίας ενηλίκων, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτοποιήθηκε ότι πωλήθηκε σε άλλους χρήστες, έναντι συγκεκριμένων εμβασμάτων μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.
πράξεις για τις οποίες 6 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Ολοκληρώθηκαν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης στη στέγη του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, που είχε υποστεί σημαντικές ζημιές στις 12 Ιουνίου, όταν είχε ξεσπάσει φωτιά από κεραυνό. Ολοκληρώθηκε το έργο της αποκατάστασης της στέγης του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο άμεσα και εντός 8 ημερών, όπως είχε αναφέρει στο σταθμό μας πρόσφατα η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Τένια Ριγάκου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της κεραμοσκεπής του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο. Υπενθυμίζεται ότι την 12η Ιουνίου ο Μαυροντία Κεραυνών έπληξε τη στέγη του Ιερού Ναού με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά. Πιο συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Τοπικής Εφορίας Αρχαιοτήτων, εγκαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ ο εργολάβος και ξεκίνησε η αποκατάσταση της στέγης του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Υπενθυμίζουμε ότι στις 12 Ιουνίου φωτιά είχε ξεσπάσει το μεσημέρι στη σκεπή του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Η φωτιά είχε εκδηλωθεί στην κεραμοσκεπή μετά από μαυροντία κεραυνών και είχε προκαλέσει σημαντική καταστροφή στην οροφή του Ιερού Ναού. Παρότι στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο η κατάσβεση αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Στο σημείο είχαν επιχειρήσει 8 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ οι υπάλληλοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων απομάκρυναν το τέμπλο, τις εικόνες και τα ανυπολόγιστης αξίας αντικείμενα που βρίσκονταν μέσα στο χώρο, προτού αυτά καταστραφούν. Ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στέφανος Γκίκας, είχε επισημάνει τότε ότι πέραν της επισκευής της στέγης θα ελεγχθούν τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας και θα τοποθετηθεί έλεξη κέραυνο. Πραγματοποιήθηκαν, κυρίες και κύριοι, τακτικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου με αρκετά θέματα και εκτός ημερήσιας διάταξης, αλλά και με αρκετές επερωτήσεις. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Νίκος Μουζακίτης. Η εικόνα της παραλιακής στην Γαρίτσα από τη Δεσίλα μέχρι τον Ανεμόμυλο είναι το απόλυτο έργο της Περιφερειακής Αρχής Κράτσας Σταγκαροπούλου. Ήταν επερώτηση του κ. Γαλιατσάφη για την Ανάστα. Την εισηγήθηκε ο κ. Γαβαλά. Η Κέρκυρα περιβάλλεται από ένα παραλιακό μέτωπο, όπως είπε, το οποίο δεν ανήκει στον Δήμο. Έχουν γίνει προσπάθειες να περιέλθει στον Δήμο, αλλά αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό εδώ και 4 χρόνια. Και αναρωτήθηκε τι έχει γίνει. Το έργο από τον Άκρο στο Δεσίλα έχει ολοκληρωθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, την περιφερειακή αρχή της Ανάσα. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι ντροπή για την περιφερειακή αρχή, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Γαβαλάς. Τι προτίθεστε να κάνετε, τι γίνεται με την παραχώρηση του παραλιακού μετόπου. Απάντησε ο κ. Πανουδάκης, ο οποίος έκανε μια εκτενή αναφορά στην πορεία του έργου. Κατηγόρησε την προηγούμενη περιφερειακή αρχή αλλά και τον τότε Δήμο. Στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγο, δύο θέματα συζητήθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης. Το ένα είχε να κάνει σχετικά με την καταγγελία καθήκων βελονάδων για τη μόλυνση στη περιοχή. Το έθνη λαϊκή συσπήρωση. Μας είπε ότι υπάρχει μια επιστολή καθήκων των βελονάδων για μόλυνση της περιοχής από το εργοστάσιο το οποίο λειτουργεί εκεί και εξέφρασε την ανησυχία της για μόλυνση και του ποταμού Υπλού. Αυτό το οποίο είχε ακουστεί όπως χαρακτηριστικά είπε ότι είχε σπάσει ένα φουγάρο το οποίο ο ιδιοκτήτης είχε δεσμευτεί ότι θα το αποκαταστήσει. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα όπως χαρακτηριστικά είπε για την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ο κύριος Ιωάννου συμφώνησε απόλυτα με το όσα ανέφερε η λαϊκή συσπήρωση στην τοποθέτησή της, υπερθεμάτισε. Μίλησε για την υποστελέχωση και την αδυναμία που έχει η υπηρεσία του να διενεργεί ελέγχους και ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει γνωστό στην υπηρεσία, έχει γίνει συζήτηση και με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και θα υπάρξει άμεσος έλεγχος, έχει συσταθεί, έχει συγκροτηθεί ένα κλιμάκιο ελέγχου το οποίο θα ελέγξει άμεσα τη συγκεκριμένη επιχείρηση για να δει την λειτουργία και αν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα και θα ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και την εξηγήτρια παράταξη άμεσα για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού. Στο προσκήνιο βρίσκεται και πάλι το παραλιακό μέτωπο της Γαρίτσας μετά από μια άκρος καυστική επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης Ανάσα, η οποία αποτέλεσε και πεδίο αντιπαράθεση με την Περιφερειακή Αρχή για ακόμα μία φορά. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Ορφανουδάκης, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ενημερώνει ότι η υπογραφή της σύμβασης του έργου, ώστε να ξεκινήσει τις εργασίες ο εργολάβος,
βρίσκεται πρώτων πυλών. Πρώτων πυλών βρίσκεται για ακόμη μια φορά η υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου της Γαρίτσας από τον ανεμόμυλο στον Κόμβο Δεσίλα, όπως ανέφερε μιλώντας στο Start ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Μανώλης Ορφανουδάκης. Φαίνεται όμως πως οι περιπέτειες αυτού του έργου δεν έχουν τέλος. Δύο δημοπρατήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο, όμως δεν ευδοκίμησαν ώστε να προχωρήσει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων στην πολυπόθητη συμβασιοποίησή του. Μάλιστα, τη δεύτερη φορά υπήρξαν ενστάσεις μεταξύ των δύο εργολάβων και αυτό περιέπλεξε αλλά και καθυστέρησε τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Σε ό,τι αφορά το παραλιακό μέτωπο της Γαρίτσας, έχει δημοπρατηθεί δύο φορές και αυτό γιατί υπήρξαν ενστάσεις μεταξύ των δύο εργολάβων. Αυτό οδήγησε την διαδικασία στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, όπου τελεσιδίκησε η προσφυγή του δεύτερου μειοδότη. Από εκεί και πέρα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο η διαδικασία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί, να διενεργηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Μανώλης Ορφανουδάκης, μιλώντας στο Start για το πολύπαθο έργο της αποκατάστασης του παραλιακού μετόπου, για ακόμη μια φορά φάνηκε αισιόδοξος. Προκρατήσαμε για μια δεύτερη φορά το έργο, με ανοιχτό διαγωνισμό αυτή τη φορά. Βέβαια υπήρξε η διαδικασία των ενστάσεων μεταξύ των εργολάβων. Προσέφηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, οπότε και υπήρξαν και άλλες καθυστερήσεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται εκ νέου στο ελεγκτικό συνέδριο σαν προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης, πρώτης υπογραφής της σύμβασης. Οπότε αναμένουμε την απάντηση του ελεγκτικού συνεδρίου και το χώρισμά του, ώστε να μπορούμε να υπογράψουμε τη σύμβαση. Τώρα σε πόσο καιρό περίπου θα έρχεται στα χέρια σας το πόρισμα? Αυτό δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω. Είναι ο χρόνος του ελεγκτικού συνεδρίου, συνήθως είναι 60 ημέρες. Αναμένουμε κι εμείς, έχει περάσει γενικότερα ο χρόνος. Αναμένουμε να δούμε τα ευρήματα, αν υπάρχει κάποιο εύρημα. Αλλιώς τη θετική απάντηση του ελεγκτικού συνεδρίου για να μπορούμε να προχωρήσουμε στη σύμβαση. Το θέμα βέβαια της αποκατάστασης του παραλιακού μετώπου έχει έρθει προς συζήτηση αρκετές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει αποτελέσει μήλον της έρηδος μεταξύ των παρατάξεων. Μάλιστα και το πρωί του Σαββάτου συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του οργάνου μετά από σχετική επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης ΑΝΑΣΑ, όπου κυριολεκτικά εξαπέλυσε πύρινα βέλη προς την Περιφερειακή Αρχή. Από την πλευρά του, ο κύριος Ορφανουδάκης, μιλώντας στο Start, μετά την πρωινή αψημαυχία που είχε με φόντο το παραλιακό μέτωπο, αναφέρθηκε στα λάθη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτές είναι τραγικά λάθη που έγιναν από την προηγούμενη διοίκηση. Αφενός, η προηγούμενη διοίκηση επικαλέστηκε λόγω χρηματοδότησης, κάτι το οποίο τους αποδείξαμε ότι αυτό δεν ήταν λόγος, ήταν απλά παράληψή τους, η οποία οδήγησε το έργο σε αυτή την κατάντια. Και το πρόβλημα είναι ότι και χρηματοδότηση υπήρχε από το 2017 και οι απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν δεν έγιναν και ταυτόχρονα όταν πέρασε στα χέρια της κλιματικής υπηρεσίας, όλα αυτά συντέλεσαν την κατάσταση που έφτασε μέχρι εδώ. Τώρα βρισκόμαστε πρώτων πυλών μετά από πάρα πολλές ενέργειες και μετά την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος να το έχουμε δημοπρατήσει δύο φορές και το έργο επί τρία χρόνια να βρίσκεται σε μια διοικητική διαδικασία γραφειοκρατική, η οποία το μόνο που κάνει είναι να συντελεί στην περαιτέρω επιδείνωση του φαινομένου στην παραλιακή. Αλλάζουμε θέμα. Επιτυχημένη κατά το Συνδικάτο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων ήταν 24-ωρη επεργία που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων. Με βασικά αιτήματα τη μείωση της έντασης της εργασίας, την εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και την υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, διεξήχθη η 24-ωρη απεργία στα ξενοδοχεία που εδρεύουν στη Δημοτική Ενότητα Παρελίων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, Σταμάτης Πελάης,
μπροστά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, οι εργαζόμενοι ορθώνουν ανάστημα και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβής, έχοντας αποφασίσει να κλιμακώσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους, αν η εργοδοσία συνεχίσει την αντεργατική πρακτική της. Οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, διεκδικούν να μειωθεί η ένταση της δουλειάς, διεκδικούν την πρόσληψη προσωπικού, τον καθορισμό καθηκόντων και τη σύνθεση προσωπικού, τον καθορισμό της σύνθεσης του προσωπικού ως απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξανθρωπιστούν οι συνθήκες εργασίας και βεβαίως ταυτόχρονα η αύξηση των αποδοχών για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Παλεύουν για την εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία παρότι έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, γενικώς παραβιάζεται από τους ξενοδόχους στα ξενοδοχεία. Και βέβαια με κάθε τρόπο προσπαθούν να κλείνουν ατομικές συμβάσεις ή συμφωνίες παραβιάζοντας τη σύμβαση αυτή. Δεν τους φτάνει που υπάρχει έλλειψη προσωπικού, θέλουν και τα ρέστα. Οι ξενοδόχοι δεν τους φτάνει όπου με αυτά τα χρήματα που παίρνουν οι εργαζόμενοι και αυτά τα δικαιώματα που έχουν απομείνει είναι τα ελάχιστα, θέλουν κι άλλα. Είναι αχόρταγοι. Ένα πράγμα μπορεί να τους σταματήσει σε αυτό το δρόμο που έχουν επιλέξει, διότι από λόγια δεν παίρνουν, γιατί προσπαθήσαμε. Ο δρόμος του αγώνα και αυτό το δρόμο είναι αποφασισμένοι οι εργαζόμενοι να τον ακολουθήσουν, σχεδιάζοντας κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων εκεί που σήμερα απήργησαν και σχεδιάζοντας επίσης νέες απεργιακές κινητοποιήσεις σε άλλες περιοχές και σε άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μείνει οι Παγκορασίδες Β και οι Παμπέδες Β του Κερκυραϊκού αλλά και της ομάδας της Ιγουμενίτσας έπαιξαν και συμμετείχαν σε διαγωνισμούς δυνατού σουτ και πέναλτι. Στο τέλος απονεμήθηκαν μετάλλια σε όλους και κύπελα στους νικητές των διαγωνισμών αλλά και στις δύο ομάδες. Στο θέμα αναφέρθηκαν ο Κώστας Ρούσινος από την ΕΣΥΝ, ο Νίκος Πέρος από τον Κερκυραϊκό και ο Σταμάτης Δρόσος από το Σύλλογο της Ιγουμενίτσας. Καταρχάς είμαστε χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε τα παιδιά μας να βιώνουν τη χαρά της ζωής, τη ζωντάνια, την αγωνιστικότητα, τη δημιουργικότητα του αθλητισμού. Και είναι παρήγορο που υπάρχουν κυψέλες σαν του Κερκυραϊκού, των Ολυμπιονικών Ιγουμενίτσας, που δίνουν αυτές τις δυνατότητες στα παιδιά μας στην εποχή μας. Μια εποχή που είναι δύσκολη, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα λοιπόν εδώ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών του Παρατήματος Κέρκυρας, που ξεκίνησαν πριν από 20 μέρες με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Θυμάστε, μια υπέροχη εκδήλωση στον Όλυμπο, με συνδιοργανωτή τον Όλυμπο, με 350 παιδιά, με 900 θεατές, με πολλά παιχνίδια ποδοσφαίρου και διαγωνισμού. Σήμερα εδώ handball, crash handball, με τον Νίκο τον Πέρο να τα έχει προετοιμάσει, να τα έχει οργανώσει πολύ όμορφα. Τα παιδιά το βιώνουν, το ευχαριστιώνται. Αύριο θα τελειώσουμε τις εκδηλώσεις μας με βραδιά τέχνης, με χορό, με χοροδία και με ποίηση, στα οποία συμμετείχαν παιδιά της Κέρκυρας, μαθητές, και εκεί θα γίνει η βράβευσή τους. Οι μερίδες με συλλόγους ποδοσφαιρικούς, αθλητικούς, με φιλαρμονικές, με συλλόγους γονέων και δαιμόνων, όπου ενημερώνουμε τους γονείς γενικά για την μαγική λέξη που λέγεται πρόληψη. Και σε αυτό που είπατε, αθλητισμός και πολιτισμός, είναι από μόνο της πρωτογενής πρόληψη. Παιδιά που θα ασχοληθούν με το θέατρο, με την μουσική, με τον αθλητισμό, δεν θα έχουν ανάγκη από την άλλη, όταν θα συναντήσουν τις ουσίες, να πούνε θα δοκιμάσω και την ουσία, ίσως κτλ. Κορύφωση λοιπόν αυτών των εκδηλώσεων αυτό το δεκαήμερο. Ξεκινήσαμε στις 10 του μήνα στο γήπεδο του Ολύμπου που έγινε ένα καταπληκτικό τουρνουά με άρα πολύ μεγάλη συμμετοχή πολύ και μεγάλη, παιδιών και γεμάτη κερκίδα από γονείς και κηδεμόνες και με άλλο πνεύμα, το πνεύμα του όμορφου παιχνιδιού του ποδοσφαίρου, όπου το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, είναι χαρά, κόκκινη κάρτα σε όλα τα ναρκωτικά. Μήνυμα τι πρέπει να κάνουν και μετά το τι πρέπει να αποφεύγουν. Ο αθλητισμός λοιπόν είναι τρόπος ζωής. Εμείς αυτό θέλουμε να. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε και μακριά από κάθε είδος εξάρτηση. Τώρα βλέπω ότι ο σύλλογος Σταμάτη αυξάνεται και πληθύνεται. Δηλαδή περισσότερα παιδιά στην Ιγουμενίτσα, έχετε κάνει ένα εγχείρημα τα τελευταία χρόνια. Βλέπω πολλά παιδιά και μικρά παιδιά και τα πιο μεγάλα. Πολύ ωραία πράγματα. Προσπαθούμε αν μη τι άλλο να δώσουμε το μήνυμα στα παιδιά και τα παιδιά να είναι στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε και το σύλλογο.
Έχουμε και μια πολύ καλή συνεργασία με τα παιδιά του Κερκυραϊκού και συνεχίζουμε έτσι και έχουμε και την αμέριστη βοήθεια από τα μέλη του Κερκυραϊκού και από τον κύριο Πέρο και κάνουμε την προσπάθειά μας. Παραμένουμε στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνικά μαζί μας Ματούλα Ανδριώτη. Ματούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηρώ. Ένα πολύ ωραίο βίντεο σχετικά με το θέμα που έγινε σήμερα το πρωί. Πήραμε και το χρώμα μας τόσες ώρες στην κάτω πλατεία. Grass Hardball στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών που ήταν 26 Ιουνίου. Mm-hmm. Grass Hardball, λοιπόν, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα ως λόγος της Οικουμενίτσας, έρχεται τα τελευταία χρόνια συνεπέστατα στην Κέρκυρα για να συμμετέχει στο τουρνουά αυτό. Τα παιδιά, λοιπόν, έδωσαν το δικό τους μήνυμα. Πέρα από το Grass Hardball, το οποίο έχει πολύ μεγάλη επιτυχία με ηλικίες παιδιών από μήνυ μέχρι παγκορασίδες Α και Β και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που γίνεται στην Πάτρα. Ήδη, λοιπόν, είχαμε μία τρίτη θέση για τον αθλητή της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης, τον Κουλούρη, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση στο τριπλούν και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν όμως και κερκυραίοι αθλητές οι οποίοι περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν. Ήδη ο Γιώργος Σελάς του Άουκερ 2015 έχει προκριθεί στον τελικό των 100 μέτρων. Περιμένουμε να δούμε τη δική του συμμετοχή, έχει ανέβει κατηγορία. Περιμένουμε να δούμε και άλλα παιδιά τα οποία θα συμμετάσχουν στο K18, παρότι κάποια είναι και μικρότερη ηλικία. Ναι. Αλλά θέλουν να πάρουν τις εμπειρίες οι προπονητές και να τα δουν πώς μπορούν να τα αποκριθούν και σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Ξεκινάμε τώρα τα θύματα του καλοκαιριού. Ξεκινάμε beach tennis, ξεκινάμε beach volley. Ήδη ξεκινάει μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στη Ρόδα με πάρα πολλές συμμετοχές και πρόκειται να δούμε πάρα πολλά αθλήματα στην Άμμο και πρόκειται να δούμε και πάρα πολλοί γνωστούς αθλητές οι οποίοι έρχονται στο νησί κατά καιρούς, τόσο για να συμμετάσχουν σε αυτά τα τουρνουά που γίνονται, όσο και για να κάνουν τις διακοπές τους. Γενικότερα πάντως είναι μια περίοδος που οι ομάδες τόσο της ΓΑΜΑ Εθνικής όσο και του τοπικού πρωταθλήματος, βάζοντας ψηλά τον τοίχη για τη νέα σεζόν, έχουν κάνει κινήσεις και ανακοινώνουν μεταγραφές παικτών, παραμονές ή όχι προπονητών και τα σχέδια που κάνουν για τη νέα χρονιά. Ευελπιστούμε ότι η νέα χρονιά θα μας δει με καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις. Το λέμε ευχή και όλων. Το ξαναλέμε, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Ευχή όλων, όλες οι ευχές μας να πιάσουν τόπο και άμεσα να δούμε να εξελίσσονται κάποια πράγματα, Ματούλα, η αλήθεια είναι. Ναι, είναι το καλοκαίρι τώρα. Αυτοί οι δύο μήνες που ακολουθούν, ο Ιούλιος, καλό μήνα σήμερα, καλό και ο Αύγουστος, είναι δύο μήνες που περιμένουμε πολλά πράγματα να γίνουν πρακτικά και όχι μόνο να ανακοινωθούν ή μόνο να υποθούν ή μόνο να τα δούμε κάπου και να τα διαβάσουμε. Περιμένουμε πρακτικά να δούμε τι θα γίνει, έργα να ξεκινήσουν και άνθρωποι να ξεκινήσει δουλειά με λίγα λόγια, να δούμε ανθρώπους να κάνουν δουλειά. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Σωστά. Και στα γήπεδα που αφορούν βορρά και νότο. Και αυτά μια μεγάλη πληγή. Περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Θα τα δούμε όλα βέβαια στις αθρολογίες, αναλυτικά και πολλά άλλα από αυτά που μας λες. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ. Για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας. Μέχρι αυτή την ώρα ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Προς το παρόν, γεια σας. Χαμηλά βαρομετρικά κινούνται από τη Δυτική Ευρώπη προς τα Ανατολικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται βροχές κατά τόπου έντονες και κεραυνοί. Στα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα βοηθούν οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, που έρχονται σε επαφή με τις ψυχρές από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, αναμένουμε μια δυνατή καταιγίδα από τα βορειοδυτικά να κινηθεί νοτιοδυτικά από την Αδριατική θάλασσα και να επηρεάσει την Κέρκυρα με έντονη βροχή και κεραυνική δραστηριότητα. Εξασθένιση θα υπάρχει από το βράδυ. Βέβαια, οι τοπικές αλλά σύντομες βροχές θα συνεχιστούν μέχρι πριν το μεσημέρι, με τους ανέμους ναυπνέων από νοτιοανατολικές και στη συνέχεια από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η αλλαγή στον καιρό αναμένεται από το μεσημέρι λόγω των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, με μικρή εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία λόγω αυτής της αλλαγής στα καιρικά φαινόμενα αλλά και των πιο ψυχρών ανέμων που θα κινηθούν από την κεντρική Ευρώπη προς το νησί μας δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου και οι ελάχιστοι τους 18 βαθμούς Κελσίου. Αφρικανική σκόνη θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα λόγω των υψηλών βαρομετρικών στη Δυτική Ευρώπη από τη Βόρεια Αφρική. Η υγρασία σε υψηλά ποσοστά την ημέρα και το βράδυ θα αγγίξει το 100%.